Πώς είναι η πορεία των εταιρεών, τι έχεις μάθει και... Τίποτα δεν έχω μάθει. Αν θέλετε να με βοηθήσετε, έχετε μεγάλη δύναμη στα χέρια σας, δημοσιογραφία, να πιέσετε στην αστυνομία και αυτό το ισχυρό κράτος ό,τι έχει απομείνει, το ξεκαρβαλωμένο, να μου βρει το φωνιά. Αυτό. Εγώ θέλω να βρω αυτό, ναι. Τι έχετε μάθει από τις έρευνες, τίποτα άλλο. Είμαι χάλια, δεν έχω μάθει τίποτα. Εγώ αυτή τη χάρη. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί το παιδί να έχει μια σχέση και επειδή χωρίσανε μια σχέση, πάλι ήταν μορφωμένο παιδί, με μορφωμένο παιδί θα είχε απέναντί της να σκότωσε το παιδί. Εγώ περιμένω ότι είναι κάτι από τη δουλειά της. Και πάνω από το λεφτό. Επιμένετε δηλαδή στην άποψή σας ότι είναι από τη δουλειά της. Τη στιγμή. Ναι, γι' αυτό. Τη στιγμή. Τη στιγμή το παιδί που πήρε βαριά πράγματα στα χέρια του. Λίσα Λαγκάρτ, μεγάλες εταιρείες, ελέγχου στα νησά, 5-6 άλλες λίστες. Το παιδί κάθονταν σαν εμένα κάρβουνα και μου λέει: Παπά, θέλω να φύγω, μου λέει από το ζώο. Θέλω να φύγω από ηλεκτής. Και τη λέω τώρα, εγώ σου παναπάζω νομική. Γι' αυτό χρεωθήκαμε, χρεώθηκε το παιδί στην τράπεζα και πήρε σπίτι στο όνομά του συνεπελπίδων για να πήγαινε νομική. Κατάφερε εγώ τσιγά πήγα νομική. Όχι, δεν είμαι σε θέση. Τα κάλεσε στο μία. Πήρε αστυνόμο εχθέ να πάνω να δώσω κατάφερε. Για ποιο θέμα, για αυτά που έχετε καταγγείλει. Δεν ξέρω τι θα με ρωτήσει ο άνθρωπο, να το απαντήσω πάντα με αλήθεια. Δεν θα απάντησε. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο μάρτυρα που μπορεί να πει κάτι πολύ δύσκολο. Θα μοιράσω το τηλεφωνό μου. Να σα πω λίγο κάτι. Έχει μεγάλη επίθεση από την οικογένεια. Αυτό. Τι λέτε. Τι έχετε να πείτε. Τι απαντάτε. Τι έχετε να πείτε. Μεγάλη επίθεση δεν φταίει. Η γυναίκα μου φταίει για όλα. Εάν ήμουν εγώ στο σπίτι, αυτό δεν θα γινότανε. Έλεγχα τα παιδιά πάντα που ήταν και τα τέσσερα. Μα εδώ δεν είναι κάτι που μπορούσα να το ελέγξω. Είχα τον τρόπο μου και μπορούσα να τα ελέγξω τα παιδιά. Η Δώρα, αν έγινε κάτι αυτή που ήταν, έγινε από μένα. Γιατί ήμουν εγώ στο σπίτι. Δούλεψα σκληρά για τα παιδιά αυτά, μέρα νύχτα και τα μεγάλωσα. Το σπίτι που μένω είναι δικό μου. Η κυρία αυτή που μένει μέσα στο σπίτι είναι δικό μου. Γιατί δεν τα λέει κυκλοφορία αυτά τα πράγματα. Να κάτι άλλο εκτός από αυτό που μου λέτε. Αποκλείεται. Ναι, δηλαδή να ήταν κάτι άλλο από αυτό που λέει αστυνομία ότι μπορεί να είναι. Η Κωνσταντίνα, αν μένα με κατηγορεί, δεν ξέρει πράγματα για τη μάνα της. Γιατί δεν είπα να μιλήσω στην ψυχολογία του παιδιών. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι 2 μήνες και έμαθα ότι ανέβασε κάποιο στο σπίτι, με πήρε ο γιος μου Γιάννης και μου λέει: Παπά, συμβαίνει αυτό και αυτό. Και με κάλεσε απέναντι και μου μίλησε το παιδί. Κατευθείαν την περίμενα κάπου το σπίτι και τη λέω: Το σπίτι εκκλησία, δεν θα ανέβει κανένα απάνω. Και τρώω 14 μήνες φυλακή. Τι ζητάτε τώρα, αυτό πείτε μας. Τι ζητάτε, Βαγγέλη, θα πέσει. Ναι, πιστεύω ότι έγινε από τη δουλειά. Τι ζητάτε τώρα, αυτό. Να βρούμε τον δολοφόνο. Σας είχε πει ότι δέχεται απειλητικά μηνύματα. Σας είχε πει ποτέ κάτι τέτοιο. Τι φοβόταν. Τι φοβόταν. Το ζώο και δεν ήθελε να φύγει. Εσείς τι θα καταθέσετε στην αστυνομία. Αύριο θα πάτε, λέτε, θα πάτε αύριο. Όλη την αλήθεια να την βοηθήσω. Τι θα καταθέσετε και σε προσωπικό επίπεδο τι θα καταθέσετε. Σε ποιο, διαφορά μένα με τη γυναίκα μου. Όχι γενικά, οτιδήποτε, τις σχέσεις που είχατε με την οικογένεια. Τι θα σας ρωτήσω αυτό όμως, ξέρετε, ρωτήσατε. Γιατί θα σας φωνάξω. Δεν ξέρω, ό,τι μου πει άνθρωπος το απαντήσω. Με πας αλήθεια. Γιατί δεν είναι αυτά που έκανα αυτή, είναι ότι δεν άφηναν και τα παιδιά να μου μιλάνε για να μπορώ να το προστατεύω. Εγώ δουλεύω ταξί νύχτα και μυρίζουμε τον κίνδυνο από μακριά πίφτας. Τελευταία φορά πήγαμε με τη Δώρα μαζί στην τράπεζα στην Εθνική. Ναι, ναι, γιατί ήξερα τώρα η ψυχολογία της ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί και θα την επηρέαζε και θα προσπαθούσα με τρόπο να την αποτραβήξω. Να μην πηγαίνει το παιδί γιατί ήξερα ευαίσθητο και θα ήμουν και πάντα μαζί της. Όχι. Την προηγούμενη. Όχι. Με το φίλο της την οποία επισκεφτόταν το μνήμα του στην Εκκλησία. Το Γιάννη δεν τον ήξερα ακόμη. Γιατί δεν πιστεύω να είναι από εκεί. Δεν πιστεύω να είναι, γιατί έμαθα ότι είναι από πολύ καλή οικογένεια. Με την τελευταία σχέση, ξέρετε το παλικάρι που ήταν μαζί. Ναι, μένανε μαζί αστυνομικό στα το παιδί. Νομίζω το λέγανε και γιο μου, ήταν καθώς πρέπει. Δεν μου είχε κάνει ποτέ παράπονο. Χωρίς ήταν απολυσμένα. Μένανε μαζί στο περιοχή του Κάραβελ και μετά το παιδί ξαναγύρισε στο σπίτι το δικό μου. Παντού. Δεν θα αφήσω πέτρα να μη σηκώσω για να βρω ποιος σκότωσε το παιδί. Εσείς αποκλείετε αυτό που γράφουν ότι μπορεί να ήταν ερωτικό το έγκλημα. Δεν πιστεύω. Νέα παιδιά ήταν, μορφωμένα παιδιά ήταν. Όλοι άντρες δεν είμαστε, όλοι δεν κάνουμε σχέσεις, πήγαμε στο δώσουμε καμία γυναίκα. Ο χρόνος θα θεραπεύει αυτά. Ευχαριστώ πολύ.